Καλησπέρα. Αμ, τι νομίζατε? All about Άρης. Λίμπερο 107,4. Ήρθε η ώρα, φίλε, να στο ξεκαθαρίσω. Εσύ το Αριανάκι που οδεύεις για το Κλεάνθης Βικελίδης, που πας να φωνάξεις και λέγε ρεϊντέγε, να παίζουν δυνατά, να ακουγόμαστε δυνατά, γιατί εκτός από Άρης είσαι, all about Άρης είσαι, και λίμπερο είσαι. Κοίταξε ο Δίας γύρω του και είδε πως κάποιος έλειπε από την κλίκα του. Ο Μπράουν Ιντέγε και επίσημα παίκτης του Άρη Σαλονίκης. Θα σου βγει το όνομα μα και το ματί παρόν από το 1900. Σε κανένα δεκάλεπτο τεταρτάκι θα συνδεθούμε με το Άρης Μεγκαστόρ, εκεί όπου αναμένεται να παρουσιαστεί ο Μαύρος Πάμφυρας. Νίκησε τους όλους πάλι, δείξε τους τη δύναμή σου, σκόζει του νιοπαδί σου. Πάμε να δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμή μας. Πάμε να γουστάρουμε με τον Άρη. Πάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει. Θα γουστάρουμε να τη βλέπουμε. Θα βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και πραγματικά θα νιώθουμε περήφανοι για αυτόν το σύλλογο. Γιατί μόνο ένας άρρωστος, κολλημένος, φανατικός που νιώθει τι σημαίνει Άρης, έχοντας περάσει όσα πέρασε τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεται αυτό που περιέγραφε χθες ο κύριος διευθυντής, την ώρα που σκάει μύτη ο Ιντέγε να γίνεται και η κλήρωση στο Europa League και να επιστρέφεις και επίσημα στην κανονικότητα. Σε λίγο θα πάμε Κλεάνθης Βικελίδης. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ο Ιντέγε πάντως υπέγραψε στον Άρη. Βέβαια τα νεότερα ή μάλλον το όνομα το οποίο προέκυψε σήμερα είναι για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο Κέβιν Νταλίπη. Ωραίο επίθετο έχει, δεν το ξεχνάμε. Ο οποίος έπαιζε μέχρι πρότινος στην West Ham, έμεινε ελεύθερος, έρχεται Ελλάδα, έρχεται το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Επειδή είναι και λίγο πιο νεαρός, 18 χρονών, θα περάσει λίγο και από το μικροσκόπιο του Σάββα Παντελίδη. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι πρόκειται για έναν φέρελπη ποδοσφαιριστή, ένα ποδοσφαιριστή που όλο το μέλλον είναι μπροστά του, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί και αύριο μεθαύριο να κερδίσει και χρήματα από αυτόν. Υπήρξαν αρκετές προτάσεις από την Ελλάδα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχει Αλβανούς γονείς, η καταγωγή του είναι αλβανική, έπαιζε στην Αγγλία όλα αυτά τα χρόνια και θέλει να δοκιμάσει στην Ελλάδα σε υψηλό επίπεδο, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές κριτικές για το συγκεκριμένο το παιδί. Είναι βέβαια 18 χρονών, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και έρχεται το Σάββατο για να τον δει ο Παντελίδης και είναι πολύ πιθανόν, αν επιβεβαιωθούν οι κριτικές και το scouting που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παίκτη, τότε να αποτελέσει μία ακόμα κίνηση, που βέβαια δεν θα είναι μία κίνηση για να τον βάλουμε να παίξει 25 Ιουλίου με τη Λεμεσό. Θα είναι μία κίνηση η οποία θα έχει ως απότερο σκοπό να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο για το μέλλον. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Κέβιν Νταλίπη. Για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει για το αν πήραμε τερματοφύλακα, ο Άρης έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια με τον Εμάν. Σωστά τον είπα, ή Εμάν. Νομίζω
όπως και να λέγεται. Αυτός είναι πάντως, όπου και αν τονίζεται, είτε στο Α είτε στο Ε. Ο Εμάν λοιπόν είναι 22 χρονών, είναι Αυστριακός, είναι τερματοφύλακας και αναμένεται και αυτός εντός των ημερών να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Πριν πάμε στο break, θυμίζουμε ότι ο Άρης πλέον προετοιμάζεται απέναντι για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ξέρει τον αντίπαλο για τις 25 του μήνα αρχικά και φυσικά την πρώτη ημέρα του Αυγούστου και περιμένουμε να σχηματοποιηθεί πλέον και το ρόστερ της ομάδας. Σιγά σιγά βλέπετε ότι σχηματοποιείται. Να σας πω ότι ο Ιντέγιο ίδιος ζήτησε να γίνει νωρίτερα η παρουσίασή του προκειμένου να πάρει μέρος στην πρώτη προπόνηση τη δική του στις 7, να πάει να προπονηθεί δηλαδή κανονικά, και αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση, και για τον Νιγηριανό, ο οποίος θέλει και αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στα παιχνίδια με τους Κύπριους και όχι μόνο. Βλέπω ανακοίνωση από Ζάχο Ντρούλινγκ. Υψηλές προσωπικότητες στον Λίμπερο σήμερα, καθώς θα βρίσκεται εδώ ο Νίκος Μπουγάτσας. Εδώ σταματάνε και τελειώνουν τα πάντα. Πάμε στο break των 5.30 και όταν επιστρέψουμε φαντάζομαι ότι θα συνδεθούμε με Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί θα ξεκινήσει η διαδικασία με τον Ιντέγε, προκειμένου να ακούσουμε live και ο Νίκος Παπαδόπουλος την παρουσίαση του του Μπράουν Ιντέγε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε όλα από το Άρισον Air στο Λίμπερο 107,4. Πάμε Κλεάνθης Βικελίδης, πάμε Άρης Μέγκαστορ, πάμε Μπουτίκ ΠΑΕ Άρης, πάμε Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά και εμείς εδώ πέρα, έξω από την Μπουτίκ του Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την άφηξη του Μπράουν Ιντέγε, αρκετός κόσμος είναι ήδη μαζεμένος. Ναι, ναι. Πολλοί φίλοι του Άρη, και μικροί και μεγάλοι, που ήρθαν για να δουν από κοντά τον Νιγηριανό επιθετικό. Να βγουν μια αυτογραφία μαζί του, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Με την πυραρία, όπως ακούτε και εσείς, φαντάζομαι να δουλεύει σε full ρυθμούς εδώ δίπλα, με τη μουσική και με κόσμο που κάθεται εκεί πέρα. Εντάξει, είναι και τέτοια events αυτά που οργανώνει η ΠΑΕ, τα οποία εκμεταλλεύεται και μπορεί κάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε αρκετούς φίλους της ομάδας να έχουν μπει στην μπουτίκ, να έχουν ψωνίσει ένα κασκόλ, μια φανέλα. Άλλοι πήγαν για να πάρουν το διαρκείας τους. Άλλοι κάθονται δίπλα στην πυραρία για να πιούν ένα καφέ, ένα ποτό. Θα περάσει και από την πυραρία ο Ιντέγε, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από λίγο. Μια βόλτα λίγο για να δει τον και τον κόσμο εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχουμε ενημέρωση πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίασή του. Αν θα γίνει δηλαδή εδώ έξω, αν θα γίνει μέσα κάτω στο χώρο της μπουτίκ. Περιμένουμε κι εμείς. Η ενημέρωση της ΠΑΕ λέγει ότι 5.30 με 6 παρατέταρτο θα είναι εδώ ο ποδοσφαιριστής. Αναμένουμε την άφηξή του. Φαντάζομαι μέσα στα επόμενα λεπτά να έρθει για να παρουσιαστεί και από την ομάδα. Φανέλης Ιντέγε έχουμε στην μπουτίκ? Δεν νομίζω να προλάβανε. Πες να πάνε να τυπώσουν καμιά 3.000. Δεν νομίζω να προλάβανε. Χρήσανε, εντάξει, είναι λίγο 3.000. Κοίτα, θα ήταν καλό αν είχε τώρα για να προμηθευτεί και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν με την παρουσίαση του Ιντέγε συνδυαστεί και η αποκάλυψη της πρώτης φανέλας για τη νέα σεζόν. Όπα! Δεν το λέω έχοντας κάποια πληροφορία. Απλά ο Άρης φέτος μας έχει συνηθίσει και στην περίπτωση του Σούντγκρεν πιο συγκεκριμένα, όπου κατά την παρουσίασή του αποκάλυψε και τη δεύτερη φανέλα της, της ομάδας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης πριν ένα μήνα μέσα στα social media αποκάλυψε την τρίτη, εκείνη την μπλε μοβ και ένα συνδυασμός τέτοιος. Και ακόμα δεν έχουμε δει ποια θα είναι η πρώτη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν, εκτός αν έχεις κάτι παραπάνω. Όχι, δεν ασχολήθηκα με το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αλλά τώρα που το λες, αν ήμουν τμήμα marketing θα το συνδύαζα. Ναι, τώρα με τον Ιντέγε νομίζω ότι είναι κατάλληλο το timing. Θα έκανα κάτι άλλο. Θα έφερνα όταν ερχόντουσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον, σε καμιά δεκαριά μέρες δηλαδή, και σε 10 μέρες θα τους μάζευα όλους εκεί τους παίκτες. Ναι. Και θα δίνα και ένα 10%, 15%, ξέρω εγώ, είμαι και large εγώ τώρα γιατί είναι αλλονών τα λεφτά. Εκείνη τη μέρα ή εκείνο το 48ωρο, στην περίπτωση που πάρεις φανέλα Ιντέγε ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, θα μπορούσε. Τέλος πάντων. Είμαστε εδώ, περιμένουμε. Αν έρθει ο ποδοσφαιριστής,
Θα έχουμε και νέα σύνδεση. Όταν λες αν έρθει. Κλείσε. Σταμάτα. Όταν λες αν έρθει. Όταν έρθει. Λαθάνουσα γλώσσα. Ποιος ήταν αυτός που είπε κλείσε. Ποιος χαβαλετζής ήταν αυτός. Ο Στέλιος είναι εδώ και αυτός. Ο γνωστός. Έφερε εδώ πέρα τον Νικόλα να πάρει και αυτός αυτόγραφο ή τέγιο. Πω. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε από μεταγραφικό, κάτι, έχουμε κάτι. Περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Τι θα γίνει και με τον Extreme πλέον και με τον Stopper. Ο Άρης θέλει να τελειώσει μέσα σε επόμενες μέρες. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει την πληροφόρηση μέσα στην εβδομάδα, αν τα καταφέρει, με τις βασικές του μεταγραφικές προτεραιότητες, οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε έναν αριθμό 8-9 κινήσεων που θα γίνουν πιθανότατα ακόμα από τους κυτρινόμαυρους, με τις περισσότερες φυσικά να είναι και συμπληρωματικές, γιατί το βασικό κορμό τον έχει σχεδόν ολοκληρώσει η ομάδα. Άρα από εκεί πέρα θα πάει στις συμπληρωματικές επιλογές, οι οποίες δεν θα είναι και λίγες, έτσι, γιατί έχουν φύγει και πολλοί που έλεξαν τα συμβολέα τους. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Okay. Έγινε Νίκο σε λίγο και πάλι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάντως ήδη βλέπω τώρα, ας πούμε, η Nova έχει ζωντανή σύνδεση για την παρουσίαση του Brownie Dege. Βλέπω στοίχημα.gr έβγαλε ειδική προσφορά για τα goal του Brownie Dege. Παράλληλα έχει βγάλει και ένα ειδικό θεματάκι για τα... Τώρα ακούω καλύτερα. Για το... Λεμεσός Άρης. Γενικότερα γίνονται πραγματάκια και αντιλαμβάνεστε ότι και εμπορικά η ομάδα μπορεί και θα είναι σε θέση να παρουσιάσει κάποια πράγματα. Εδώ έχω ενημέρωση τώρα από τον Νίκο ότι σε λίγο, όπου να είναι, λογικά θα ξεκινήσει, οπότε πηγαίνει προς τα εκεί. Ένας φίλος ο Αλέξας με ρωτάει αν υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον για τον Ουές του Πλατανιά. Γιατί πότε υπήρξε. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε ποτέ ο Άρης για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα αν το γράψανε κάποιοι για να πάει τελικά στον Όφι. Εντάξει, γίνεται συχνά αυτό. Αλλά η δική μου τουλάχιστον πληροφόρηση, δεν λέω ότι τα ξέρω όλα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον ποτέ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τον Άρη. Τώρα ο άλλος ο φίλος με ρωτάει για το πώς θα βρει εισιτήρια για το παιχνίδι της Κύπρου. Θα βγει ανακοίνωση από την Παϊάρης για το πώς θα καταφέρεις να βρεις εισιτήρια. Αρχίσαμε και αυτά τα ωραία τώρα, κατάλαβες. Όχι, βρέζουμε ένα εισιτήριο στην Λεμεσό. Όχι, δεν παίζουμε στη Λεμεσό, παίζουμε στη Λάρνακα και διάφορα άλλα τέτοια, φίλε. Έχουμε και τέτοια τώρα. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Από το να ψάχνουμε να βρούμε τα εισιτήρια στο κάθε χωριό της επαρχίας. Λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης και το ωραίο είναι η αλήθεια περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί και για την μεταγραφή του Ιντέγε, να δούμε και αν θα συνδυαστεί αυτό που είπε ο Νίκος, δηλαδή αν θα δούμε και μία ακόμα φανέλα. Την πρώτη φανέλα του Άρη. Εμένα εδώ το Web TV δεν παίζει. Εσένα παίζει. Εμένα δεν παίζει. Μας πολεμάς. Α, τώρα παίζει. Ήθελα ανανέωση ρε φίλε, κατάλαβες. Δείχνει πύρευση. Εγώ βλέπω διαφημίσεις. Τι γίνεται ρε φίλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει η διαδικασία της παρουσίασης του Νιγηριανού φορ που αν παίξει το 1 τρίτο από ό,τι έπαιζε στον Ολυμπιακό, τότε πραγματικά θα βγάλουμε κούστα μέσω επιθετικά. Ωραίο το έκανε και το BRFC εκεί, οι άνθρωποι του που το έχουν αναλάβει. Είδα και ωραίες γλαστρούλες είχε εκεί μπροστά. Γενικότερα είναι ωραία η κατάσταση και είναι ωραίο το να βλέπεις. Βλέπω και Νίκο Παπαδόπουλο με το τηλέφωνο στο αυτή. Άσπρο μπλουζάκι φοράει ο Νίκος. Είδες φίλε, όλα τα βλέπω τώρα. Μια χαρά δεν είμαστε. Κάτσε να μεγαλώσω και στην οθόνη. Βλέπω και τους συναδέλφους που είναι εκεί live για την Nova. Και προσέξτε τώρα, η Nova δεν έχει τα δικαιώματα του Άρη.
Σκεφτείτε την εμπορικότητα που αποκτάς με τέτοιες μεταγραφικές κινήσεις. Και παράλληλα και το πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να έχει επανέλθει πλήρως στο προσκήνιο. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες πολλές φορές, όπως αυτή, ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο δεν έχει τα τηλεοπτικά σου δικαιώματα και παρόλα αυτά να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι εμπορικό το όλο κόνσεπτ. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί πουλάει. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει ανταπόδοση από το γεγονός ότι μιλάμε για τον Άρη. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για μια ομάδα που δημιουργείται. Και χαίρομαι που βλέπω και τις κολόνες βαμμένες ωραία και τα λοιπά, άθικτες. Έτσι πρέπει. Γενικότερα βέβαια πλέον έχουμε το project γηπέδου για την ομάδα που πρέπει να αναπτυχθεί σωστά και να γίνουν κινήσεις πόσον αφορά την εμπορικότητα που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Κάτσε να δω, βλέπω και τους συνάδελφους. Χαζογελάνε οι συνάδελφοι. Τι γίνεται ρε φίλε εδώ, τι κάνουν αυτοί? Τι θέλουν δηλαδή τώρα? Τηλεόραση σας παίρνει? Για πάρε πες το, θα πληρωθεί κιόλας δηλαδή σήμερα? Πω. Έχουνε πάει εντωμεταξύ. Ναι κύριε Γκάτο, βάλε στο live του All About Aris, βάλε και το link της Nova. Βοηθήσουμε, φίλοι μας είναι. Κύριος Μίχος είναι φίλος μας. Λοιπόν, να έχει και εικόνα ο κόσμος. Ωραίο μπλουζάκι Super 3 βλέπω, πέρασε μπροστά από την κάμερα. Άρα μπορώ να κάνω live περιγραφή φίλε εγώ τώρα. Χάρη στην Nova. Μπράβο στην Nova. Εξαιρετική. Φωτογράφοι βλέπω εκεί. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις φωτογράφοι. Πέντε κάμερες. Ένας, δύο, τρεις. Ένας της Nova, τέσσερις. Ένας από πίσω, πέντε. Καλά είμαστε. Με πέντε κάμερες και 7 φωτογράφους, φίλε. Θα ανάψουν και τα φλας. Τα αριανάκια. Τη φανέλα έχει ο άλλος πίσω. Super 3 Πάτρας. Αυτές οι μπλούζες πάντα μου άρεσαν, φίλε. Δηλαδή να γράφει και από πού είσαι. Είναι σύνδεσμο στάδε. Είναι πάρα πολύ ωραία πραγματούδια αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Τα άλλα τα αριανάκια. Βλέπω Καραμαλής μπροστά, βέβαια. Καραμαλής Constructions. Πρώτη γνωριμία του Brown Ιντέγη με τη νέα του ομάδα. Καλά, ακόμα γνωριμία δεν έκανε ο Brown. Θα τον δούμε όμως. Έχει αργήσει λίγο. Τι ώρα είναι? 6 παρά 5. Εντάξει, σιγά σιγά. Νομίζω πως θα τον φέρουν προς τα εκεί. Summer Camp Aris. Και αυτά καλά είναι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τα αριανάκια. Εσύ παλικαράκι, μην δεν φοράς φανά του Άρη όμως, γιατί δεν φοράς? Για βάλε και εσύ μια φανά του Άρη. Τι φοράς τόσο? Άρης είσαι εκεί μπροστά. Μπράβο. Σωστή εφημερίδα διαβάζεις. Και ακαδημίες και τα παιδάκια τα άλλα. Και ο κύριος με το τσιγάρο περνάει μπροστά από την κάμερα. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι αυτή που περνάει μπροστά από την κάμερα? Λοιπόν. Ωραία. Θα το παρακολουθούμε με την άκρη του ματιού μας. Και μόλις φτάσει ο ποδοσφαιριστής, θα κάνουμε τη σύνδεσή μας για να ακούσετε και την ατμόσφαιρα, να πάρετε και ατμόσφαιρα δηλαδή, αλλά και γενικότερα ο συνάδελφος άπειρος πήγε και αυτός να περάσει μπροστά από την κάμερα, ενώ είναι συνάδελφος. Αυτές οι απειρίες δεν πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, τα παιδάκια μπαίνουν μπροστά, γουστάρουνε. Αυτά είναι τα ωραία πραγματούδια τα οποία βλέπουμε και σας λέγαμε και λίγο πριν, και για τους παίκτες και για την ομάδα και γενικότερα για το όλο κλίμα που επικρατεί στον Άρη αυτή την περίοδο. Φασαρία γίνεται εκεί. Τι λέει, μπορεί να ακούσουμε τι λέει ο εύσομος κύριος? Για βάλω να ακούσω, λέω, τι λένε οι συνάδελφοι. Πραγματικά, δείχνει πολύ όμορφες εικόνες. Ακριβώς. Η μουσική πάντως είναι για beach bar από τον πύρευση. Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Όσο γεμίζει πίσω μας με κόσμο. Πώς το λένε αυτό, ρε φίλε, το τραγούδι? Ωραίο, να το παίζουμε και στην εκπομπή. Έχουμε συνδεθεί με Nova, που έχει live με το Κλεάνθης Βικελίδης. Τι είχε πει ο Ιντέγιο όταν πήγε στην Ελβετία? Τι είχε πει? Αυτό είχε πει όταν πήγε στην Ξάμαξ. Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί το βράδυ, την επόμενη μέρα δοκιμαζόταν. Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί από κρύο. Πού να ξέρε. Ωραίες μουσικές, ρε φίλε, παίζει τον πύρευση.
Ξέρει γιατί. Θα πάμε για καφέ μετά. Δυνατό το πύρευση. Νομίζω λίγη γρασία παραπάνω την έχει Θεσσαλονίκη, οπότε. Λίγο. Αυτή τη στιγμή. Σχήμα λόγου. Αυτή τη στιγμή νομίζω. Άγριο ο κύριο εδώ πέρασε. Ένα απίστευτο αυτό το πράγμα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πάντω σε βγαίνει. Είναι σε ρυθμού η ντέγε τον πύρευση δηλαδή τώρα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή νομίζω είναι και η ζωή του Μπράουνι Ντέγε. Να πούμε ότι είναι το μικρότερο μέλος ναι. μιας δεκαμελής οικογένειας. Για να ακούσουμε κάτι τι λέει ο Θωμάς. Ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιγυρία, στο Λάγος. Ναι. Και μάλιστα γεννήθηκε το μέρος που του ζούσε η οικογένειά του. Έχασε πολύ μικρό τον πατέρα του. Σε ηλικία 12 ετών έχασε τον πατέρα του. Η μητέρα του προσπαθούσε να μεγαλώσει και αυτόν, όπως φυσικά και όλα τα υπόλοιπα αδέρφια του, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μεγάλωσα σε γκέτο και ο μόνιμος φόβος της μητέρας του Μπράουνι Ντέγε ήταν το να ξεφύγει από εκεί και να μην μπλέξει με ναρκωτικά. Δυστυχώς μία μάστιγα που τα παιδιά της τότε και ενδεχομένως και της σήμερα εποχής περνάνε δύσκολα και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτές τις καταστάσεις στην περιοχή που γεννήθηκε. Ακούμε περιγραφή για Ντέγε τώρα. Ωραίος. Δεν ξέχασε. Και το λέω αυτό γιατί όταν. Τι ωραία, ρε φίλε. Στην Ευρώπη, με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, διακόψαμε όμως το βιογραφικό, ρε Ευγένεια. Ή άλλα υλικά το έκανε. Κάτι δείχνει αυτό. Πολύ σωστά. Δείχνει ποιότητα χαρακτήρα. Εκτός από αυτή τη δυσκολία που είχε πέρασε δηλαδή. Μία ακόμα όταν είχε ένα τροχαίο αδίκημα. Οπα. Είχε χτυπήσει με μηχανή. Πολύ σωστά. Με φίλο του και όπως είχε αποκαλύψει τότε, είχε αποκαλύψει και επίσης δηλώσεις που είχε κάνει για αυτό το συμβάν. Νόμιζε ότι εκεί σταματάει ουσιαστικά η καριέρα του, καθώς είχε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στο γόνατο. Τουλάχιστον από ό,τι αποδείχθηκε ευτυχώς για τον ίδιο, δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο περίμενε ο ίδιος τουλάχιστον από την πρώτη ανάγνωση των ιατρικών αποτελεσμάτων που είχε δει. Και μετά από εκεί πέρα η εξέλιξη και η συνέχεια της πορείας ήταν γνωστή, τα προαναφέραμε κιόλας μαζί. Και σε τι ηλικία, Θωμά, 20 χρονών. Σε πολύ μικρή ηλικία. Γενικότερα πέρασε διάφορες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στο Κίεβο, όπου γινόταν μάχες κανονικές. Ζούσε με πυροβολισμούς. Και όταν λέμε πυροβολισμούς δεν εννοούμε πέρασε μια συμμορία με δύο πιστολιές. Α, η κοπέλα ποια ήταν που πέρασε μπροστά. Α, νέο προσωπικό. Ξυπνάει το βράδυ και να αναγκάζεται να πάει στο αθλητικό. Αυτό το ξέρω, σε ακαδημίες παίζει. Το πιτσιρίκο. Αυτό ήταν, προνοούσε η ομάδα. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούσε πολύ δύσκολο. Φίλε, θα διακόψω για να πάω στο break. Και θα διακόψω το break αν έρθει ο Ντέγε. Απλά επειδή βλέπω ότι θα έχουμε ένα πεντάλεπτο εξάλεπτο για να μην πέσει το break μετά πάνω στον Ντέγε. Αλλά ο Ντέγε πάνω στο break. Με το 10 να περνάει μπροστά από το Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάω στο break και όταν επιστρέψουμε ελπίζω να έχουμε τον Μπράουνι Ντέγε live. Πάμε αμέσως, πάμε. I've been waiting for this moment and I think you can see the fans are happy to see me and I'm really happy here, to be here. What do you think about Aris and the next season? It's going to be amazing. I'm here, it's going to be amazing. I can't wait. Do you have any promise for these people? It's too early to make promises now, so I believe it's going to be a good season. Then I believe so. Yeah. Thank you very much. Thank you. Αρχικά τον ακούσαμε στην Νόβα, ο οποίος είπε ότι ανυπομονώ να ξεκινήσει να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα και θέλω, βάλε εσύ τον Νίκο, ναι βάλε και τον Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να παίξω για αυτόν τον κόσμο που με έχει υποδεχτεί με τέτοιο τρόπο. Αυτές τις δηλώσεις τις έκανε στην Νόβα, τον ακούσαμε στα αγγλικά. Φαντάζομαι τώρα θα μιλήσει και σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, άρα και στον Νίκο Παπαδόπουλο και σε όλους τους υπόλοιπους. Βλέπω να υπογράφει αυτόγραφα, να γίνεται ένας κακός χαμός. Μπήκε και στο BRFC, οπότε τον παρακολουθούμε. Κυρία, ποια είναι εδώ. Η κυρία με τον κύριο, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του, είναι φίλος του, είναι τι είναι. Γιατί έχει το κασκόλ του Άρη. Ωραία, να μπράβο. Κάθισε ο Μπράουν στην προεδρική θέση εκεί στο Άρης BRFC. Το καλύτερο είναι αυτό. Να και το πρόμο στο μαγαζί κατευθείαν. Πώς τα κανονίζατε. Μια χαρά. Αλλά για να γίνει το πρόμο στο μαγαζί θα πρέπει να φύγετε από μπροστά, παλικάρια. Οι κάμερες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Βλέπω υπογράφει αυτόγραφα. Στο χεράκι μιας πιτσιρίκας υπέγραψε. Τώρα υπογράφει στην μπλούζα
ενός πιτσιρίκου. Αυτά είναι τα καλύτερα. Να τα και τα λαταριανάκια. Με άρεσε είσαι. Όπα. Και φωτογραφία να βγει. Ο Ιντέγε. Τι καπέλο είναι αυτό που φοράει και τρινό μαύρο, ρε φίλε. Ιντέγε γράφει πάνω. Γράφει Ιντέγε. Είναι δικό του. Δεν αποκλείεται να έχει δικιά του μάρκα με καπέλα. Για να δω. Ιντέγε γράφει. Φίλε, έχει καπέλο δικό του Ιντέγε. Κοιμόμαστε όρθιοι. Κοιμόμαστε όρθιοι. Ιντέγε και το 90. Τι είναι το νούμερο, το 11 έχει ή το 99. Χαμός με τα παιδάκια. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Και αυτό είναι το καλύτερο. Έχω την αίσθηση για όλα τα παλικαράκια, για όλα τα αριανάκια, να βγαίνουν φωτογραφίες με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Ο Άρης να είναι σε θέση να φέρνει καλούς παίκτες, σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Τι άλλο, τη βίζα. Δεν σχολιάζω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και αυτόγραφα βλέπω υπάρχουν εκεί διαθέσιμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και καπελάκια υπογράφει. Και φανέλες υπογράφει. Και κάτι άλλο θα υπογράψει όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια. Υπάρχουν υπογράφες και υπογράφες. Λοιπόν, εδώ το αριανάκι εδώ από τη Σακαδία. Από το πόλο βλέπω του Άρη. Μπλούζα πόλο φοράει, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία μπήκε να βγει selfie με τον Ιντέγε. Δες με ποιον βγήκα σήμερα και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλα παιδάκια. Παπαδόπουλε, φωτογραφία θα βγεις με τον Ιντέγε. Τι γίνεται, όλα τα παιδάκια βγήκανε. Πάνε να βγεις κι εσύ. Πού τος. Εκεί βλέπω. Κλείσα από κάτω που ακούγονται οι διαφημίσεις. Μπράβο. Λοιπόν, με τα δύο παιδάκια, βλέπω το... ο Γιώργος είναι, βλέπω πίσω. Αυτός που πίσω, να ξέρεις, ο Εύσωμος, με μπράτσα. Ο Εύσωμος με μπράτσα, όχι Εύσωμος σαν και εμάς. Είναι φίλος μου. Κι όσοι. Λοιπόν, μπα! Πήγες από εκεί, ρε. Κάτσε να ξεφωνήσω τον Παπαδόπουλο. Έχουν πάρει άλλοι συνάδελφοι καλύτερη θέση. Συγγνώμη λίγο, αδερφέ. Το καπέλο, τι άλλαξε καπέλο τώρα. Τι έχει, δύο καπέλα έχει. Α, το βάλε μπρος πίσω. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εδώ η κυρία. Πίσω. Χαμός γίνεται, έτσι. Α, ο φίλος μου Άλεξ είναι αυτός. Α, ωραία. Ήρθε εδώ τώρα για να σε ευχαριστήσει για την υποδοχή. Θα σας πει μια κουβέντα και μετά θα σας πει μια κουβέντα και θα πάμε στο παρουσίαση. Α, η παρουσίαση θα γίνει μετά. Εδώ είμαστε στα event τώρα δηλαδή. I don't know what to say because... Ναι, κλείστε τη μουσική, ρε. It's gonna be an amazing and wonderful season for us, for everyone here, and for me too. And I can't wait. And I want you guys to come out and share us and give us all the support because we really need it. So thank you very much for being here and thank you for everything. Thank you very much. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε. Αν ακουγόταν η μετάφραση. Λοιπόν, ότι μας ευχαριστεί τον κόσμο και θέλει να δει όλο τον κόσμο να στηρίζουν το σπίτι, είπε αυτός. Την ομάδα, προφανώς, όπως λέμε εμείς, το σύλλογο και να βρίσκονται όλοι κοντά στην ομάδα. Για ξαναδώσω λίγο. Ιντέγε στον κόσμο και τώρα έρθει η ώρα να μετακινηθούμε. Ωραία, άρα τώρα πάμε για την παρουσίαση. Είμαστε στη διαδικασία μετακίνησης τώρα. Οπότε θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει πλέον, θα είναι πιο δημοσιογραφικό το κόνσεπτ και θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε, να γίνουν και ερωτήσεις από τους συναδέλφους και να δούμε όλη την παρουσίαση του Μπράουν Ιντέγε. Στην ουσία εδώ τώρα ήταν το event, υπέγραψε αυτόγραφα, βγήκε φωτογραφίες, χειροκρότησε τον κόσμο και τώρα πάει στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης
από την ΠΑΕ Άρης. Βλέπω και τους συναδέλφους. Ανέβηκε ο ένας πάνω στους καναπέδες. Πήγε ο ένας από εδώ, πήγε ο άλλος από εκεί. Τι? Για βάλε ήχο να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά. Από το καφέ εδώ στο... Όχι, αυτό είναι της Νόβα. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να ξεκινήσει η παρουσίασή του. Οπότε το break που χρωστάμε, γιατί είναι και χορηγοί και πληρώνουν οι άνθρωποι. Έτσι, ρίξ' το τώρα, Χρήστο, μετά την τη δεύτερη διαφημισούλα που ακούσαμε και μετά. Χρωστάμε τα υπόλοιπα διαφημιστικά μας μέχρι να γίνει η γέφυρα για να πάει ο Ιντίγη για την παρουσίαση και πάμε. Τα θέλεις όλα στη Βελμάρ. 19-56-66. Ψαραγορά Αιγαίων. Έλα και θα ψαρώσεις. Πάμε πάλι. Τώρα νομίζω θα γίνει η πιο δημοσιογραφική πλέον δουλίτσα, γιατί δεν θα έχει κόσμο. Οπότε θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Ήδη το All About Aris, για να έχετε και εικόνα, στο Facebook του είναι live. Οπότε σε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε την τοποθέτηση του Brown Ιντέγε. Προφανώς είναι και οι απαιτούμενες φωτογραφίες και τα λοιπά. Βλέπω και τους συναδέλφους, τα μικρόφωνα από όλα τα μέσα ενημέρωσης πλέον. Και σε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον Brown Ιντέγε. Γύρω γύρω έχει κυτρινό μαύρες φανέλες. Πάμε να ακούσουμε. Για την χθεσινή υποδοχή στο αεροδρόμιο, αλλά και για την σημερινή υποδοχή εδώ έξω στην πυραρία της ομάδας. The first comment for yesterday, welcome at the airport, and today welcome from the fans. I think yesterday was the second time that a team welcomed me like that. I'm very touched and I'm, you know, I'm grateful for them to come out to welcome me. Είναι η δεύτερη φορά που μου συμβαίνει τέτοια υποδοχή από κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ ευγνώμων για τον τρόπο που με υποδέχτηκαν οι φίλοι του Άρη. Okay. Υπέγραψε στον Άρη, έρχεται για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μας πει εντυπώσεις και πώς το έχει όλο αυτό στο μυαλό του. It's your second time you're in Greece. You signed today. How is it in your mind, this new challenge you have with Aris? For me, I think Aris is a fighting team. It's a team that is together and they are very strong. So I think it's going to be a very good season and it's going to be a very good year. So I have the belief that's why I'm here. Ο Άρης είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, είναι μια ομάδα που μάχεται και έχω την πεποίθηση ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον Άρη και γι' αυτό άλλωστε είμαι και εγώ εδώ. Φόρεσε την περασμένη εβδομάδα, τον είδαμε να φοράει τη μάσκα του για να κάνει γυμναστική. Το χαρακτηρίζουν θηρίο. Σε ποια κατάσταση είναι, είναι έτοιμος να παίξει, ο κόσμος περιμένει από αυτόν πολλά. Mask you wear when you're training in the home. How do you feel? Are you ready to go in and play? The mask I'm wearing for training is for the heart. It's for me to check my heart rate. And I'm ready. I'm ready to go. I'm ready to play. And I'm looking forward to the first game. So I'm ready. Η μάσκα είναι για κάποια μέτρηση που έκανα για μένα, για την καρδιά μου. Αλλά πέρα από αυτό είμαι έτοιμος, λέει. Είμαι έτοιμος να μπω να παίξω και περιμένω με ανυπομονησία το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από αυτό. Νομίζω το κατάλαβε και από την υποδοχή και χθες και σήμερα, πόσο έτοιμος είναι για αυτό και πόσο έτοιμος είναι για το πρώτο ευρωπαϊκό. Great expectations from you, from the fans, expecting a lot of you, the club too. You understand it from the way they welcomed you yesterday and today. How do you feel? And are you ready to take all this responsibility? Before accepting, when I have a chat with the president, before accepting to come here, I already know the challenge that I'm coming to face. I already know that, you know, if I make up my mind to come here, there's going to be a big responsibility for me to face. And I understand, you know, in football you have to face responsibilities. And I'm not afraid of any challenges. I'm not afraid of anything that will come out from, you know, from this my decision. I'm happy being here. And I believe that it's going to be a good season for me and for Aris, and you know, that's why I'm here. Πριν υπογράψω
και πριν συμφωνήσω με τον πρόεδρο της ομάδος, ήξερα ότι θα έρθω εδώ και θα είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μένα και ότι θα έχω πολλές υποχρεώσεις, αλλά οι προκλήσεις και οι ευθύνες δεν είναι κάτι που με φοβίζουν, δεν είναι κάτι που με τρομάζουν. Τα ήξερα, τα ξέρω, είμαι εδώ, μπορώ να τα αντιμετωπίσω και είμαι και αισιόδοξος ότι θα πάμε πολύ καλά και εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα. Μια τελευταία ερώτηση. Ένα. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή έχει ένα χρονικό διάστημα να αγωνιστεί, θα το ξεπεράσει εύκολα? Έχει ένα period that you didn't play. Can you overcome this quickly or it's not going to affect you? I believe it's fitness and I have time, you know. I have time to catch up. I have time to train, to put myself, you know, in a good condition, and to start doing what I know how to do best. My job is to score goals. My job is to, you know, make my team win and assist my team. And you know, I'm ready to take that responsibility, and I'm ready to do everything possible for me to be fast, ready as soon as possible. Έκανα προπονήσεις και μόνος μου, αλλά υπάρχει και χρόνος για να προετοιμαστώ, να δουλέψω, να έρθω στο σημείο που θέλω και πρέπει να είμαι. Η δουλειά μου είναι να βάζω τα γκολ. Ξέρω να την κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θα προσπαθήσω να κάνω και στον Άρη. Πέρα από τον γκολ, να βοηθήσω και με τις assist. Γενικώς είμαι πεπισμένος ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα και θα είμαι έτοιμος όταν έρθει η ώρα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Να μας πει αν μιλήσει με τον πρόεδρο και τι του είπε. Did you speak with the president before you signed and what did you say, what message did you send? That's why I'm here. You know, he's one person that really pushed me to be here. I respect him a lot, and for all his hard work. And I have other offers before choosing Arik, but he spoke to me, and you know, where is he? He's coming. He's coming. You know, he's my friend now. I'll call him my friend because we spoke a lot, and he assured me that it's going to be a very good season. And I told him, yes, I have the same belief too. It's going to be a good season. So before choosing Aris, is the person who I spoke to, and he pushed me to come. And you know, I'm happy here, so I just want to enjoy every bit of it and every moment. Μίλησα μαζί του και ίσως ο βασικότερος λόγος που είμαι εδώ είναι ο πρόεδρος, διότι ο τρόπος που μου μίλησε και με πίεσε και με έπεισε να έρθω, όλα αυτά έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στον Άρη. Μίλησα μαζί του, του είπα και εγώ ότι θα ανταποδώσω και θα τον δικαιώσω και αυτόν, όπως βεβαίως και την ομάδα, με τις εμφανίσεις μέσα στο παιχνίδι. Έχεις σκεφτεί πώς θα πανηγυρίσει το πρώτο γκολ που θα βάλω? Have you thought how you're gonna celebrate the first goal you scored in Paris? It's too early. I think it's too early, but we have a long way to walk. Because we have the Europa Cup coming, and about celebration is how you feel before a game is how you feel. So if I feel like doing anything, I do it on the pitch. So that's how it is. Είναι νωρίς ακόμα για να έχω αποφασίσει πώς θα πανηγυρίσω το πρώτο μου γκολ. Μας περιμένει μια μεγάλη χρονιά. Υπάρχει και το Europa League. Αλλά το θέμα του πανηγυρισμού είναι πώς νιώθω εκείνη τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, ανάλογα με το παιχνίδι, και όπως νιώθω να πανηγυρίσω, έτσι θα πανηγυρίσω, όπως μου βγει δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Αυτά λοιπόν από τον Μπράουνι Ντέγε. Καλά τα είπε το παιδί. Ναι, κόψε τη φορό πρόβλεψη από κάτω που ακούγεται. Ελπίζω να μην ακουγόταν σε όλο. Και εγώ ακούω. Άμονο, εγώ ακούω το συγκεκριμένο. Εντάξει, ωραία τότε. Άμα ρε βάλτε, τα ξακούω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρε λίγο τον Νίκο να μας δώσει το story, το τι ακολουθεί, να μας περιγράψει το τι γίνεται. Τον ακούσαμε λοιπόν. Στην ουσία μας είπε ότι τον έπεισε ο Καρυπίδης για να έρθει. Αυτό είπε ο Μπράουνι Ντέγε. Και παράλληλα είπε ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί. Μας είπε. Α, κάτσε, περίμενε, το βλέπω τον Νίκο. Προσπαθεί να βγει φωτογραφία τώρα, ρε φίλε. Βγήκε. Νίκο! Ναι, έλα. Βγήκε φωτογραφία. Ναι, εντάξει. Σας έχω όλους βίντεο του συναδέλφους. Το εκπληκτικό είναι ότι μέσα στο χαμό έξω χάσαμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Είναι τρομερό αυτό. Έχασε τα κλειδιά του αυτοκίνητό σου. Ναι. Πήγε να δει από το αυτοκίνητό σου εκεί. Το αυτοκίνητό μου σίγουρα θα είναι εκεί, δεν νομίζω να το πάρει και κανένα. Ασφαλισμένο είναι.
Ναι, είναι, είναι, είναι. Ωραία. Είναι, είναι, είναι. Καλύτερα, είναι. Φίλε, άστε να το κλέψουνε. Και με τα σφάλια πάρε το καινούργιο. Έτσι. Κάτσε να δω τώρα, περιμένεις. Βγαίνει ο κύριος Τράτζαλης, λέω, φωτογραφία πρώτα. Μετά θα βγει, τώρα βγαίνεις εσύ. Η κυρία ποια είναι, η κυρία ποια είναι που βγαίνει φωτογραφία. Α, δεν γνωρίζω. Α. Δεν γνωρίζω. Άντε, βγες και εσύ, τελευταίος βγήκες, ρε φίλε. Βγήκα, βγήκα και εγώ. Γιατί φεύγεις, ναι. Καλά, ο Πόπης, γιατί βγαίνει φωτογραφία ο Πόπης. Βγήκε, βγήκε. Βέβαια, εκτός είναι, ρε φίλε. Γιατί είναι, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Ναι, για ναι, να ναι. σταματήσουν λίγο αυτά. Ακούσατε, φαντάζομαι, τις δηλώσεις του Ιντίγε. Τις ακούσαμε, ναι. Τα όσα είπε, τα όσα πήγε για τον Τερυπίδη, ο Νιγηριανός. Ναι. Φαίνεται ότι δεν ανοίχθηκε πολύ, κράτησε χαμηλούς τόνους. Απολαμβάνει ήδη την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να μην απολαμβάνει άλλωστε και με αυτά που έγιναν στο αεροδρόμιο και με αυτά τα οποία είχαμε σήμερα εδώ πέρα στην Μπουτίκ και στην Μπυράρια. Σίγουρα νιώθει σαν το σπίτι του ο Νιγηριανός, που μετά φαντάζομαι ότι θα λάβει μέρος, κύριε υπεύθυνε τύπου, θα λάβει στην προπόνηση μέρος του γύρου συντέγη συνέχεια, έτσι. Ωραία. Θα συμμετέχει, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση. Ναι. Μου λες, ναι. Μπορείς λίγο να του πεις πόσο κάνει το καπέλο του. Το καπέλο του. Του Ιντέγε, ποιο ρωτήσει, τον υπεύθυνο τύπου, τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε, ρε φίλε, ποιο κάνει. Ο Ιντέγε έχει φύγει ήδη, πάει στην προπόνηση, Χρήσανθε. Το καπέλο είναι Ιντέγε, το είδες, ότι είναι Ιντέγε. Εδώ πέρα το υπεύθυνο, το γραφείο τύπου μου λέει ότι πρέπει να πληρώσει. Να πληρώσω για το καπέλο. Πόσο κάνει, είπα. Δεν ξέρει. Θέλω τέτοια στην μπουτίκ. Το καπέλο του Ιντέγε θέλει. Το καπέλο του Ιντέγε θέλει. Θέλω τέτοια καπέλα στην μπουτίκ της ΠΑΕ. Θέλει καπέλα στην μπουτίκ, ναι. Φανέλη Ιντέγε, πότε θα έχουμε, ρωτάει επίσης. Ο Σονούπο. Ωραία, ο Σονούπο λοιπόν. Σε έξτρα έξτρα. Το έξτρα έξτρα large. Το 99 θα πάρει. Έκπληξη. Εκεί αυτό είναι έκπληξη. Όλα είναι έκπληξη. Είχε 11, στο καπέλο είχε το 11, φίλε. Το 11 ποιος το έχει, εμάς ο Ματέο το είχε. Αμανάτος. Ο παίκτης που σε κάνει να ξεχάσεις το Ματέο. Νάτο. Κοίτα, συνήθως η καρδιά του χρησιμοποιείς το 99, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το κάνει. Τώρα θα δούμε. Δεν είναι αυτή η φανέλα η τέτοια. Η καινούργια. Όχι. Μ' αρέσει. Φανέλα καινούργια, όπως μας είπαν επίσης από την ΠΑΕ, θα είναι και αυτή η έκπληξη. Ωραία. Πάνε λίγο το εκεί που είναι ο Στέλιος με τον Νικόλα. Τον βλέπω στο πλάνο. Ναι, απομακρύναμε τώρα. Κάνε μια συνέντευξη στο Στέλιο. Μάλιστα. Τώρα πάω να βρω τα κλειδιά στο κινητό του Χρήσανθε για να μπορέσω να έρθω στο ραδιόφωνο. Φίλε. Ποιος ήταν, έφαγε τραμπούκο. Το Στράτζαλη. Πάω να βρούμε τα κλειδιά στο κινητό. Δώστε τον, δώστε τον συνάδελφο να μιλήσει. Δώστε τον. Δώστε τον. Δώστε τον να μιλήσει στο Λίμπερο. Ναι, δώστε τον. Όχι, θες να μιλήσει στο Λίμπερο. Είμαστε στον αέρα. Δώστε τον. Θες να μιλήσει στο Λίμπερο. Δώστε τον αν μπορεί. Δώστε τον αν μπορεί. Δεν μπορεί. Φοβάται, πες του, φοβάται, μην τον μαλώσουν. Φοβάται. Εγώ λέω, τον προκαλώ να βγει να μιλήσει. Δεν βγαίνει, δεν θέλει. Να μου δώσει τώρα, είδες τι κότα είναι. Εσύ θα βγαίνεις. Φυσικά, ρε, έχω βγει, φίλε. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Στις εκθέσεις. Αυτά εδώ από το Κλεάντης Βικελίδης. Τέλος το ρεπορτάζ, αυτό ήταν γι' αυτό, σε πληρώσαμε σήμερα. Τέλος το ρεπορτάζ, αυτό ήταν. Θα πάει τώρα να κάνει την πρώτη προπόνηση ο Ιντέγε. Και γιατί πας να δεις και την προπόνηση. Γιατί, καλό. Να δούμε αν είναι ανοιχτή βασικά. Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτή. Άκου λίγο. Θα πας στη γωνία, ναι. Θα χτυπήσεις το κουδούνι που λέει Τσαλτίδης. Α, δεν λέει Τσαλτίδης πλέον. Ναι. Δεύτερο όροφο κτλ. Ανέβα στην πολυκατοικία απέναντι στο γήπεδο που είναι το σπίτι μου και δες κούτρα την προπόνηση. Μάλιστα. Τι νόμιζες. Ευχαριστούμε, Νίκο. Βρες τα κλειδιά σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στον πύρευσή μου είπαν είναι. Έχασε τα κλειδιά του, ρε φίλε. Έχασε τα κλειδιά του. Πες τώρα. Καταρχήν, πού τα έχεις τα κλειδιά σου για να τα χάσεις, δεν είναι μέσα στην τσέπη. Πού τα έχεις βάλει τα κλειδιά σου. Έχω πετσοκόψει το break δύο φορές. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε σωστά. Μαζί με το τέτοιο. Ρίχτω ο Χρήστο Κιώση. Break και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και γραμμούλες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Μετά την εκπομπή Ιντέγε, πάμε να ακούσουμε και εσάς. Αν το θέλετε βέβαια, έχουμε κανένα τεταρτάκι ακόμα. Αν το θέλετε να σας ακούσω, να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα μέχρι στιγμής, πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέχρι στιγμής και τι προσδοκίες έχετε από εδώ και στο εξής. 23-10-287-888 στη διάθεσή σας. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Γεια σου Χρήστα, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Κάνες. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, όλα βαίνουν καλώς, όπως φαίνεται.
Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Καλά, όλα βαίνουν καλώς. Εντάξει. Σχετικά με αυτό είναι πολύ τέτοιο. Πώς? Πολύ απόλυτο είναι αυτό. Όχι, από αυτά που περιμέναμε να δούμε, ας πούμε, προς το παρόν, τις μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις, ναι, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, αν τελικά κλείσει και ο Ρόουζ, νομίζω ότι το θέμα του στόπερ μπορεί να τραβήξει και μερικά για μέρες παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Καλά, βέβαια. Θα έχει ακριβώς την ίδια τετράδα αμυντικών που είχες και πέρυσι. Οπότε μια ομοιογένεια θα υπάρξει. Ο Σούντγκρεν δεν είναι στην τετράδα. Όχι, τετράδα εννοώ τετράδα το center back που ήταν πέρυσι. Τα στόπερ λες, τα στόπερ. Ναι. Τα τέσσερα στόπερ που ήταν πέρυσι και οι ίδιοι θα είναι και φέτος. Θα πάρεις και άλλο. Να ρωτήσω λίγο, γιατί είχα την απορία. Σε περίπτωση που πάρω κι άλλο, είναι πέντε τα στόπερ, υπάρχει περίπτωση κάποιος και προφανώς η Σόουζα να δοθεί δανεικός? Νομίζω ότι την απάντηση πρέπει να την δώσουμε αφού γίνει αυτό. Γιατί αν πούμε σε μια τέτοια διαδικασία πριν γίνει. Ναι. Να μην φτάσει στα αυτιά του. Ναι, όχι, να μην φτάσει στα αυτιά του. Αλλά να, το θεωρώ και λίγο unfair. Δηλαδή να συζητάμε για ένα παίχτη και μετά να σου πω κάτι. Δηλαδή, εγώ τώρα σε 10 μέρες πες ότι δεν γίνεται. Θα ανέβω πάνω. Τι θα λέμε στο Σόουζα, ότι στις 5 του μήνα μπορεί να φυγεί? Δεν είναι καλό για τον παίχτη. Οκ, μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Ορίζοντας μας πλέον είναι το μάτς με το πρώτο ευρωπαϊκό με την ΛΜΣΟ. Έχει ένα καλό και ένα κακό αυτό με τη ΛΜΣΟ. Το κακό είναι ότι από όλες τις ομάδες και τις 13, ήταν η 13η ομάδα, είναι η πιο ισχυρή. Αυτή και η Κιλμάρνοκ, θα έλεγα, ήταν η τρίτη ομάδα. Καλύτερη. Καλύτερη από την Κιλμάρνοκ. Πιθανώς να είναι καλύτερη. Βέβαια, το πιο ισχυρή δεν σημαίνει ότι είναι ισχυρότερη από τον Άρη. Αλλά συμφωνώ. Σε αυτό το match περίμενες να είσαι και λίγο πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα, αν είχες μια ομάδα, ξέρω εγώ, του Λουξεμβούργου ή από τα νησιά Φερόες, σίγουρα θα ήσουν πιο χαλαρός. Τώρα λίγο πρέπει να τους βάλει ο κόσμος. Δεν είναι δεδομένο ότι περνάμε. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή ότι πρέπει να πάλεψεις. Κοίταξε, αν δεν είσαι σοβαρός, ακόμα και με την οποιαδήποτε ομάδα, ας πούμε, θυμίσεις σου Σλάβο. Δεν είσαι σοβαρός όμως, πώς να σου πω κάτι. Δεν είναι δεδομένο. Αυτό θέλω να σου πω. Αν δεν είσαι σοβαρός και είσαι μέτριος ως κακός με μια κακή ομάδα, θα περάσεις. Είναι πιο πολύ εδώ, θα περάσεις. Ναι. Εδώ όμως είναι το πρώτο μάτς. Είναι το πρώτο μάτς. Δηλαδή κοίταξε, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιος το πρώτο μάτς ότι δεν ήταν καλός. Είναι το πρώτο μάτς. Ναι, ακριβώς. Απλά το πρώτο μάτς θα είναι και για αυτούς. Είναι ίδιος το χρονικό ορίζοντας, είναι ίδιος. Αυτό είναι το καλό που πάνω. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή να πεις ότι είναι κάποια ομάδα έτοιμη, είναι όπως εμείς. Άρα θέλω θεωρώ ότι είμαστε δικαιώ. Πιο ισχυροί, εξαρτάται από εμάς. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή αυτές οι ομάδες, ξέρεις, επειδή είναι από την Κύπρο και αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ελληνικής ομάδας, υπάρχουν πάρα πολλές προκρίσεις κυπριακών ομάδων έναντι ελληνικών. Ο Άρης ευτυχώς δεν είναι σε αυτές. Δεν έχουμε παίξει ποτέ, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προκρίσεις γιατί πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς. Και υπερβάλλουν και ίσως και οι Έλληνες να υποτιμούν κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο έχει ανέβει λίγο της Κύπρου. Δηλαδή βλέπει από ΕΡ, βλέπει ΑΕΚ Λάρνακας πέρσι. Και πολλοί ξένοι. Και πολλούς ξένους παίκτες έχει. Πολλούς ξένους, λεφτά ρίχνουν και εκεί όσο μπορούν, οπότε θέλει προσοχή. Τώρα κάτι ακόμα, κάτι τελευταίο. Ναι. Ο Κόλκας παντρεύτηκε. Μάλιστα, ο Σταύρος παντρεύτηκε. Λοιπόν, να το ευχηθούμε να ζήσει. Πότε παντρεύτηκε? Τη 15 του μήνα. Να ζήσει. Καλούς απογόνους. Αριανάκη παντρεύτηκε. Αριανάκη. Θα ήθελα λίγο να σταθώ. Αριανάκη είναι η Ηλία, να ξέρεις. Μπράβο της. Πολύ καλή επιλογή έκανε ο Σταύρος. Λοιπόν, να σταθώ λίγο σε αυτά που γράφει, αρχίζει πάλι και γράφει, ας πούμε. Τι έγραψε? Καλά ήταν η σχηματική. Λοιπόν, ανέφερε για τη χρηματιστηριακή αξία του Κλιγκόπουλου, αφήνοντας πάλι σαφή υπονοούμενα για τα καθεστώτα απόκτησης του Σιώπη του Φετβαντζίδη. Εντάξει, είπε μέχρι και το εξής, ότι ο Ιντέγε έρθει στον Άρη, είχε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή ένας παίκτης που πωλήθηκε πρόπερση από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Κίνα, μετά δόθηκε δανεικό στη Μάλαγα, για 6 μήνες, 9 μήνες ήταν ενεργός, ήρθε στον Άρη τώρα και είχε σχέση με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά τον Γλυκόπουλο, ας αναρωτηθεί ο Σταύρος, ο γνωστός Αντιαριανός Σταύρος, να αναρωτηθεί ποια είναι η χρηματιστική αξία του Μελίση που είχαν δώσει στον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, δεύτερον, η δημοσιογραφία που ασκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι του επίπεδου της ατάκας, της θεϊκής ατάκας που είχε πει ο Μήνος, ότι οι παίχτες ρίχνουν τόνους υδρότα στα βουνά της Ολλανδίας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα... Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Σ' ακούω, ναι. Ο Σταύρος, όπως και ο Χρύσανθος και οποιοδήποτε άλλος, έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Και αυτό το προφίλ είναι ξεκάθαρο και στα δικά σου τα μάτια και στο οποιοδήποτε άλλο. Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Πρόσεξε λοιπόν το εξής. Όπως αυτός
λέει τα πράγματα τα οποία λέει και φυσικά δεν δεχόμαστε εμείς. Υπάρχουν αντίστοιχα πολλά πράγματα τα οποία υποστηρίζω εγώ και θεωρώ ότι είναι και η αλήθεια και η πραγματικότητα και τα υποστηρίζω με θέρμη που δεν τα αποδέχονται αυτοί. Δεν πρόκειται όμως, φίλε μου, να σου πω το εξής. Δεν πρόκειται ποτέ να βγει άκρη και αποδοχή. Σίγουρα δεν πρόκειται. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που συγκρούονται αυτά. Ναι, δεν μας απαγορεύει να τα σχολιάζουμε όμως και να ασκούμε την κριτική μας. Ούτε στο απαγόρευσα, λοιπόν, ούτε σου είπα, δεν θα δεχόμαστε. Άλλος, και πρόσεχε, και ο Σταύρος όταν βγουν και πουν για μένα, το ίδιο θα κάνει. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν διαφωνώ. Απλά κάποια πράγματα που λέγονται όμως μπορούν να σπηλώνουν, ας πούμε, να πω συνειδήσεις, να πω χαρακτήρες και τέτοια. Δηλαδή όταν λέει ότι η αερολογία αυτή, που κατά τη γνώμη μου αερολογία είναι και λέω για το αέρα, ότι ο Ιντέγη ήρθε στον Άρη μέσω Ολυμπιακού, γιατί αυτό άφησε, αν έχεις τα κάκαλα κατά κάποιο τρόπο, βγες και απέδειξε το. Ή βγες και απέδειξε και εσύ και ο δικηγόρος ο γνωστός, ότι ο Σιώπης και ο Φερφαντζίδης ήρθανε στον Άρη όπως λες ότι ήρθανε. Γιατί το να λες επειδή απλά όμως να επειδή αέρα, όμως δεν αποδεικνύεται αυτό, θα γράφεται και θα λέγεται από όλους με πλάγιο τρόπο. Απλά εγώ θα πω κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θα σε ενοχλήσει, θεωρώ ότι δεν θα σε ενοχλήσει γιατί δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας σου, σε όλους τους Αριανούς να μην διαβάζουν και να μποϊκοτάρουν το συγκεκριμένο site με το πορτοκαλί λογότυπο, το οποίο κατά τη γνώμη δική μου κάνει πόλεμο στον Άρη και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Γνώμη δική μου είναι, το λέω για τις σεβαστή είναι η γνώμη σου, παρόλα αυτά θα σου πω το εξής. Σεβαστή είναι η γνώμη σου, παρόλα αυτά να μπαίνουν να διαβάζουν εμένα. Γιατί αυτό έτσι. Γιατί η τελευταία δημοτάκα αυτή θα ήταν. Ναι. Η τελευταία δημοτάκα αυτή ήταν. Να μπαίνουν να διαβάζουν εσένα μόνο και το Σαμάτι του Μωρελή. Τίποτα άλλο. Έγινε, και το Σταμ. Έγινε, άντε, να σε λοιπόν, καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Έτσι θα φαίνεται και πόσο δυνατοί είμαστε. Μα κλικάρετε εμάς. Λοιπόν, επόμενο. Φίλε. Παρακαλώ. Έλα, ρε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κοίταξε, ο προηγούμενος φίλος έχει δίκιο σε πολλά που λέει, αλλά είναι. Μάλλον είναι και μικρό σε ηλικία, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Ναι. Εμείς που είμαστε πενιντάριδες, όπα, ναι. Γελάμε με αυτά. Εγώ μπαίνω, ας πούμε, διαβάζω το δικό σου site και από κάτω βλέπω αυτά που γράφουν στο SDNA, ας πούμε, ναι. Και βλέπω αυτά που γράφουν τα υποαξίδες, ας πούμε, να μην πω καμιά κακιά λέξη. Να λείπεις, γελάω, ναι, γελάω, ας πούμε, εντάξει. Αυτά, και εγώ γελάω, δηλαδή, και τους κάνω πλάκα. Αυτά επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους που... Τι είναι, ποιο να επηρεάζουν, δηλαδή δεν επηρεάζουν κανένα για μένα. Εγώ πολλές φορές τα διαβάζεις και αυτά... γελάς, ρε φίλε. Δηλαδή σε ένα πιο πολλά like έχεις εσύ, ας πούμε, σε αυτό το site, παρά έχουν υποαοξίδες, ας πούμε, μπαίνουν μέσα, γράφουν, κοροϊδεύουν, κάνουν με το νου τους, με το μυαλό τους, υποβιβάζουν τον Άρη. Δηλαδή αυτά είναι γελία, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή πρέπει κάπου να μάθουμε, ρε παιδί μου, να ξεχωρίζουμε και τα πράγματα. Έτσι πλέον φτάσαμε, άμα φτάνεις σε κάποια ηλικία οριμάζεις, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι ούτε με τους δίπλα, ούτε με τους παραδίπλα, ούτε με τους παραπαραδίπλα. Γελάς μόνο και τα παίρνεις έτσι. Τι να στεναχωρηθείς, να κάνεις, επειδή σε λένε ότι είσαι το παράρτημα του Ολυμπιακού. Αυτά είναι ανέκδοτα. Το παράρτημα του Ολυμπιακού, λέει μας παράρτημα, ας πούμε, που ήταν 15 χρόνια γκόμενες του Ολυμπιακού και πήραν και δύο κύπελα, λένε μας παράρτημα που μας ρίξανε στη Γάμα Εθνική, και άμα ήμασταν παράρτημα δεν θα πέφταμε ποτέ στη Γάμα Εθνική, έτσι δεν είναι? Και θα ανέβαινες κιόλας όταν το δικαιούσαν. Ναι, μπράβο. Και ανεβήκαμε και με δύο χρονιές στη Γάμα και δύο στη Βήτα κάτσαμε, έτσι. Τώρα άλλο ήθελα εγώ να πω. Για τώρα με συγχωρείς και με καντάρια αυτά εδώ. Τέλος πάντων, για το φίλο τον προηγούμενο που είπα, που λίγο τον βλέπω αγχώθηκε και έκανε, γράφουν στο SDNA και ξέρω εγώ, ξηθήκανε, με συγχωρείς τα τέτοια μας. Πάμε. Άκου, εμένα άλλο με νοιάζει. Ποιος σε νοιάζει? Ότι είμαστε πολύ πίσω, ρε φίλε, στην οργάνωση. Δηλαδή δεν γίνεται να παρουσιάσει τον Ιντέγε σήμερα και να μην έχει μέσα, άντε εγώ να μην σε πω 5.000 μπλούζες, να σε πω 2.000, 1.000 μπλούζες. Όπως πήγα εγώ τελευταία αγωνιστική να πάρω μπλούζα για μένα και είχε μόνο για σένα μπλούζα. Που εγώ είμαι 78 κιλά και είχε μόνο μπλούζες, όταν πήγα εγώ 6 παρά, είχε μπλούζες για σένα, τη συλλεκτική αυτή του τέλους της χρονιάς, ξέρεις, που είχε τους παίχτες από πίσω. Καθίστε, ρε παιδιά, δηλαδή 3 έξτρα και 4 έξτρα, είχε και 2 έξτρα. Κάτσε, ρε φίλε, δεν έχεις μπλούζα να πάρω, δηλαδή ήθελα να πάρω και το γιο μου και δεν είχε ούτε για το γιο μου να πούμε. Τώρα θα φέρει στην Βρετανία. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τώρα παρουσίασε τον Ιντέγε σήμερα, του Ιντέγε η μισή μεταγραφή, εγώ δεν θα σε πω παραπάνω, η μισή έπρεπε να βγει από τα μπλουζάκια που θα πουλήσει Ιντέγε σήμερα. Η μπουτίκα εκεί πέρα. Έτσι. Αυτά εμένα με νοιάζουν. Θα γίνουν και αυτά. Θα γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν, ρε εσύ. Αυτό εμένα με νοιάζει. Θα γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν. Εγώ θα πήγαινα να πάρω μια μπλούζα Ιντέγε σήμερα, αύριο, το πολύ μέχρι μεθαύριο, ας πούμε. Εντάξει.
πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν μπορεί πάρτινα, να φέρει ένα τέτοιο. Δεν μπορεί να χρυσάτε να φέρνει τον Ιντέγε. Είναι όπως όλες τις χώρες. Οι άλλοι που φέρανε, να πούμε, το βάζουν στο κέντρο του γηπέδου, ανοίγουν και τις θύρες, μαζεύονται 20, 30, 40, 50 χιλιάδες. Εντάξει, εμείς δεν μαζευτούμε 40, 50, είναι τηρουμένων των αλλαγιών. Θα μαζευτούμε 5, 10 χιλιάδες να κάνει ο Ιντέγε τσικλίκια, να πούμε. Κατάλαβες? Και να αγοράσουμε μπλούζες. Και να βγάλει τη μισή μεταγραφή ο Καρυπίδης μόνο από τις μπλούζες που θα πουλήσει σε δύο μέρες. Μακάρι και περιμένω όταν θα βγουν αυτό οι μπλούζες. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Όταν θα βγουν οι μπλούζες με το καλό λοιπόν του Ιντέγε, θέλω να δω πόσες θα πουλήσουμε. Θα πουλήσουμε. Μακάρι. Αλλά άμα τις βγάλει μετά ένα χρόνο, εντάξει. Τι μετά ένα χρόνο. Πριν το ευρωπαϊκό μάτς θα τα βγάλει. Πότε θα τις βγάλει. Να τα βγάλει σύντομα πρέπει. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Αυτά πάντα ταυτόχρονα. Βλέπεις όλες τις ομάδες μεγάλες, έτσι γίνεται. Γιατί, συγγνώμη, άμα βγει τώρα δηλαδή 10 Ιουλίου η φανέλα. Εντάξει, ναι, ναι. Πριν αρχίσουν τα μάτς θα βγουν. Εντάξει, αλλά πρέπει να βγει όμως. Θα βγει. Έγινε. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Το νούμερο ποιο θα είναι όμως. Έχουμε και το νούμερο. Ε? Δεν πρέπει να έχουμε και το νούμερο, φίλε. Πέντε λεπτάκια έχω ακόμα. Όποιος θέλει, καλή. Εδώ τη βγάζω, λένε πως είμαι πια τρελός. Μα εγώ τους απαντώ πως είμαι απλά αργανός. Ο παντός άρρωστος, φανατικός, κολλημένος. Στη χάρη λαού θα ζω και νικητής και ηττημένος. Αν είσαι Άρης, αυτό που λέω μπορείς να νιώσεις. Μπορείς και τη ζωή για την ομάδα σου να δώσεις. Μα κι αν ο άλλος με ρωτάει, ξέρεις τι να κάνεις. Παράτα τα όλα και γίνε Άρης. Αν βγήκαν τα εισιτήρια για το μάτς στην Κύπρο. Φίλε, 1η Αυγούστου είναι το μάτς. 1η Αυγούστου. Θα μου πεις, ο άλλος σου λέει, θέλω να κλείσω τα εισιτηριάκια. Μα πάω να τα εξασφαλίσω όλα. Σωστός. Για πάμε στο φίλο. Τι γίνεται με Extreme? Ο Άρης είναι κοντά στο Μαντσίνι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά είναι κοντά. Παρακαλώ. Έλα Χρυσάφε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Έλα τα Κιναρτή. Έλα είσαι. Λοιπόν, έτσι πληροφοριακά νομίζω ότι στην Κύπρο, όχι νομίζω, είναι κατά 95% σίγουρος, υπάρχουν αθέληνες και φιλέληνες του κερατά. Δηλαδή, ο ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση τρώγαν, όλοι είναι με ελληνικές σημαίες, όταν ήρθαν στο Καρασκάκι, στη Φιλαδέλφια όταν έπαιξαν, και τρώγαν κοτρόνια από τους γάβρους. Ενώ υπάρχει το ανάποδο, Ομόνια είναι η αρχηγή της αριστεράς, όπως είναι και νομίζω η Αλέλεμεσού, δηλαδή πιστεύω μη γίνει καμιά σκάντζα μεταξύ, δηλαδή πολιτική σκάντζα. Η φύλαθλοι της Αλέλεμεσού πάνε στο κήπεδο με φανέλες του Άρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σκάντζα? Άσε του Άρη. Με τον Άρη θα παίζουν. Ελλάδα, για φιλέλληνες ή ανθέλληνες, παιδί μου. Σε ποιο παιχνίδι ελληνικής ομάδας έγινε αυτό που περιγράφεις? Κάνεις, ρε, δεν σε ποιο παιχνίδι κυπριακής με ελληνική ομάδα έγινε αυτό που περιγράφεις? Μέχρι και Τουρκοκύπροι πάνε. Σε ποιο παιχνίδι ελληνικής ομάδας με κυπριακή έγινε αυτό? Ελληνικής ομάδας δεν έχει γίνει. Γιατί να γίνει τώρα? Υπάρχει μερίδα, δεν λέω χοντρά επεισόδια, υπάρχει μερίδα. Πάμε παρακάτω, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα, πάμε παρακάτω. Χθες αναχωρέθηκα όταν έμαθα ότι ο Πάγκο, ας πούμε, για μια χρονιά που έκανε κακή στην Ευρώπη, τον πέρασε μέχρι και από έλα, ας πούμε. Δηλαδή έχω 23.000 πόντους. Να ξέρεις ότι έχεις πολύ δύσβατο μονοπάτι, πάρα πολύ δύσβατο, και πρέπει να κάνεις τουλάχιστον για δύο συνεχόμενες χρονιές δύο μεγάλες υπερβάσεις. Ωραία. Στην Ευρώπη για να είσαι, δηλαδή ο δικός μου καημός των Παοκτής είναι να είμαι πάντα στον γκρουπ των ισχυρών, ρε παιδί μου, ναι. Στις σκληρώσεις. Δηλαδή στη β' κλίμακα, δεν λέω στην α' κλίμακα, καταλαβες. Αυτό έτσι μια παρατήρηση ήθελα να κάνω. Okay. Και ξέρεις ότι είμαι μετριοπαθής. Άλλο το καλαμπούρι που κάνουμε το πρωί. Να είσαι καλά. Είναι, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. 1914, και αν το μου λένε εδώ για το, να δω για το αν θα προλάβει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ το τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ΕΡΤ. Νομίζω δεν μπορεί πλέον. Η ΕΡΤ βέβαια είναι κάτι, είναι μια εταιρεία που μπορεί να το κάνει μόνη της. Ε? Να δω, κάτσα τα πολιτικά site μου λέει να δω. Πολιτικά site. Τσακ. Για να δω. Δεν θα ζήσουμε και αυτό, φίλε. Ε? Πάμε στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας, εγώ μιλάω. Γεια σας, κύριε.
Γεια σου, Χρυσάνθε. Το Αργιανό από το Μόναχο είμαι. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή και απολαύστε τώρα. Τι είναι αυτά που, τι είναι αυτά που λέτε? Γιατί δεν ξέρω, Χρυσάνθε, δηλαδή μπερδευόμαστε καμιά φορά? Εγώ δεν μπερδευόμαι. Εσύ μπορεί όχι, αλλά τι είναι αυτά που ακούω τώρα για επεισόδια, για... Καλά, πάω, ξύς ήταν ο φίλος. Του κάνα μια απλή ερώτηση, έγινε ποτέ? Όχι, πάμε παρακάτω. Τι να πω, δεν ξέρω. Η ομάδα, και πέρυσι σας το είπα, η ομάδα βαδίζει σωστά. Πατάει γερά. Όλοι εκεί πέρα μέσα κάνουν δουλειά και φαίνεται. Φαίνεται, για πρώτη φορά φαίνεται. Έχουμε χρόνια όραμα. Απολαύστε το. Σταματήστε την κρίνια. Τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν αποδείξει ότι τη δουλειά την ξέρουν και την κάνουν σωστά. Βήμα-βήμα. Να σταθούμε στο πλευρό τους. Δεν ξέρω. Πρέπει να ενωθούμε ξανά. Ναι. Όλοι στο οι Αργιανοί. Να μαζευτούμε εκεί ξανά. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι, καλά τα είπες. Χρήσανδε, είμαστε μόνοι μας, εμείς είμαστε πραγματικά μόνοι μας. Και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία. Αλλά είμαστε μετά από πολύ καιρό και πάλι δυνατοί, υπολογίσιμοι. Τίποτα δεν θα γίνει στο παιχνίδι, θέλω να πω στο φίλο, με το, στο ευρωπαϊκό, στην Κύπρο, ούτε και στην Ελλάδα. Να μην ανησυχεί. Να μην ανησυχεί καθόλου, πες. Δηλαδή από το πουθενά θέματα. Είναι δυνατόν? Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Χρήσανθε. Για χαρά, για χαρά. Αυτά και από τον τελευταίο φίλο. Νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο σημείο, βλέποντας εδώ και τις ανταποκρίσεις από τη Μύκονο. Κουρευτικές. Αλλά έχεις δύο μέρες να με δεις. Βρήκες τα κλειδιά από το αυτοκίνητο? Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Πού ήτανε? Στην Πυλαρία, τα μάζεψαν τα παιδιά, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπα. Τίμια. Το είπα. Τίμια. Και εγώ εκεί φαντάστηκα ότι θα είχα. Το είπα. Στην Πυλαρία τα κλειδιά. Αφού μου το είπανε. Είχαν βάλει live λίμπερο και ακούγανε, ρε φίλε. Αν είναι γιατί με ρωτούσε ένας λύση, επειδή το σαλτί της λέει γιατί σε ψάχνει. Είδες λοιπόν. Είδες λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον φίλο που βρήκε τα κλειδιά του κυρίου Παπαδόπουλου. Αν και κανονικά θα πρέπει να το πετάξει για να πάρει την αποζημίωση από το αυτοκίνητο. Αλλά τέλος πάντων είναι λειτουργικό αυτή την περίοδο το πεζό. Οπότε κράτο. Λοιπόν, ώρα για μπλε ακολουθεί αμέσως τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε και Χρήστο Κιώση. Γεια σας και χαρά σας. Αύριο πάλι.